κυρία Κλέρη Μιχαηλίδη, είναι ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου, όπου έχει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Μιχαηλίδη. Καλημέρα. Όπου έχετε κι εσείς να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Δυστυχώς, μόλις ανοίξατε το λογαριασμό του ρεύματος για μια περίοδο 4 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, τους καλοκαιρινούς μήνες, σας ήρθε σχεδόν 50.000 ευρώ. Ναι, είναι 5 μήνες για την ακρίβεια. Mm-hmm. Είναι από Μάιο έως και Σεπτέμβριο ο λογαριασμός. Μακάρι, όπως λέει η Χρύσα, τώρα μοιραζέστε την εμπειρία σας μαζί μας. Μακάρι να μπορούσαμε να μοιραστούμε το λογαριασμό, αλλά δεν έχουμε κι εμείς, κύριε Μιχαηλίδη, θα βοηθούσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν 45.000, μήπως πρόκειται για λάθος? Όχι, δεν είναι κανένα λάθος. Αλλά... το πρόβλημα είναι ότι εγώ είχα αλλάξει πάροχο τον Απρίλη και δυστυχώς δεν μου ερχόντουσαν καθαριστικοί λογαριασμοί όλο αυτό το διάστημα. Α. Δηλαδή από το Μάιο και μετά είχα έναν έναντι γύρω στα 500 ευρώ τον Ιούλιο και άλλον έναν έναντι τον Αύγουστο γύρω στα 800 κάτι. Ωραία. Και μου σκάει ο πρώτος λογαριασμός τον Σεπτέμβρη, γύρω στα 2800. Ναι. Παθαίνω το πρώτο εγκεφαλικό εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ψάχνω να δω τι θα κάνω, τι έχει γίνει και όλα τα σχετικά. Οι μετρήσεις ήταν ολόσωστες. Για κάποιο λόγο δεν μου έστελναν λογαριασμό, γιατί εγώ πήρα και ρώτησα για ποιο λόγο δεν μου στέλνατε. Γιατί αλλιώς είναι να βλέπεις τον μήνα σου πόσο έρχεται, για να μπορείς να κάνεις και τα κουμάντα σου. Ναι, βέβαια. Σωστά. Να μπορέσεις να δεις ότι πρέπει να αλλάξεις τιμές, πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, έστω και να κλείσεις κάποια επιχείρηση. Σωστά. Ναι. Δυστυχώς εγώ την πάτησα, διότι όλο το καλοκαίρι δεν είχα εικόνα. Που έσκασε το Σεπτέμβριο, όπου είχαμε χάσει όλη την καλή σεζόν στην ουσία, γιατί το καλοκαίρι για μας είναι η καλή σεζόν. Και μέχρι να δω τι θα κάνουμε αυτό το 20.000, μου σκάει δεύτερος λογαριασμός τον Οκτώβρη, που ήταν άλλα 24.000. Και άλλα 24.000, δηλαδή 45.000 ευρώ. Να ρωτήσω, οι καταναλώσεις σας πάνω κάτω ποιες είναι, δηλαδή τι πληρώνετε πριν? Είναι αυτές που ήταν και πέρσι, δηλαδή... είναι ακριβώς οι ίδιες. Δηλαδή τον Αύγουστο και ο Πάντα της ίδιες κιλοβατόρες είναι 27.000. Οι οποίες ναι, είναι πολλές, δεν το συζητώ. Είναι και η φύση της δουλειάς μας τέτοια. Ωραία. Αλλά πέρσι τον Αύγουστο είχα πληρώσει 4.000. 4.000 προς τον Αύγουστο. Ναι. Με δεδομένη την κρίση, με δεδομένη τις αυξήσεις... Πόσο να πάει? Κάτσε, Ρεσπύρο, πώς γίνεται να έχει αυξηθεί τόσο πολύ? 10 επί. Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι, επειδή έχει αλλάξει τώρα το με κλιμακωτό τρόπο η επιδότηση του ρεύματος, ναι. Όσοι έχουν κυρίως επιχειρήσεις πάνω από 2.000 κιλοβατόρες το μήνα κατανάλωση, ο λογαριασμός είναι τσουχτερός. Στην κυριολεξία. Πόσο, Ρεσπύρο? Πιθανότατα στην περίπτωση εδώ της φίλης μας, της κυρίας Μιχαηλίδη από την Μυτιλίνη, ναι. Να είναι η κατανάλωση πάνω από 2.000 το μήνα, οι κιλοβατόρες. Άρα να έχει έρθει αυτός ο λογαριασμός, ο οποίος είναι απίστευτος, δεν καλύπτεται από τις επιδοτήσεις. Και φοβάμαι αυτό που φανταζόμαστε όλοι μας, ότι στις πάστες και στα καταήφια δεν μπορεί να πέρασει αυτός ο λογαριασμός. Δηλαδή, πόσο να βάλει, πόσο να αυξήσει το γλυκό για να μπορέσει να καλύψει την. Παιδιά, εμένα άλλο με ανησυχεί. Δεν είναι το αν θα μπορέσει, που είναι και αυτό το βασικό είναι θέμα επιβίωση για την επιχείρηση της κυρίας Μιχαηλίδη, είναι πώς είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια χρέωση. Πώς είναι δυνατόν πέρσι, τέτοιο καιρό πριν την κρίση, να το πω έτσι, ή πρόπερσι, να έχει 4-5.000 ευρώ κατανάλωση. Εγώ θα πω και 10.000 ευρώ. Και προσαρμογή μέσα. Και αυτό το 10 να γίνεται 45. Ποτέ δεν πλήρωσα 10.000. Δηλαδή, εμένα το ανώτερό μου ήταν, όπως λέτε, τα 5.000. Παραπάνω δεν πλήρωνα. Εδώ ποτέ. Μιλάμε για ένα λογαριασμό 10 φορές μεγαλύτερο, παιδιά. Δεν είναι αστεία ιστορία. Και τώρα, σε αυτή την περίπτωση, κυρία Μιχαηλίδη, τι κάνετε? Έχετε ζητήσει κάποιο διακανονισμό? Θα υπάρξει τέλος πάντων κάποια λύση? Δηλαδή, τι να κάνει η γυναίκα? 45.000 ευρώ τώρα για 5 μήνες. Θα σας πω. Εννοείται ότι είχα ζητήσει διακανονισμό από τον πρώτο λογαριασμό, γιατί εγώ γενικά δεν θέλω να αφήνω χρέη και να συσσωρεύονται, διότι από ένα σημείο και μετά γίνεται χιονοστιβάδα όλο. Σωστό. Αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ το έψαξα λίγο για να δω τι γίνεται με τις επιδοτήσεις και ανακάλυψα ότι για κάποιο λόγο δεν είχε περαστεί σωστά ο κάθε οδηπός μας όταν κάναμε την αλλαγή στον πάροχο. Ναι. Και το μόνο που έχω βρει σαν παραθυράκι αυτή τη στιγμή είναι ότι θα μπορέσω ενδεχομένως τον επόμενο μήνα με την δήλωση του κανονικού μας ΚΑΔ να έχουμε μια μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα, διότι από όσο γνωρίζω η Ένωση Αρτοπιών και Ζαχαροπλαστών έχει κάνει ειδική συμφωνία με το κράτος λόγω του ότι έχουμε αυξημένα λειτουργικά έξοδα και μεγάλες καταναλώσεις. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη επιδότηση. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα λεφτά θα τα πληρώσετε τώρα, κυρία Μιχαηλίδη. Εμείς αυτό κρατάμε. Τι να πούμε τώρα? Αυτό είναι το θέμα, ότι χρέωση παραμένει τόση.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, κυρία Μιχαηλίδη. Βλέπουμε, γιατί είναι και άλλες συνάδελφοι σας οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την ιστορία και το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.